Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η ομιλία του κυρίου Υπουργού αλλά και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Έδειξε μια αθηνοκεντρική νοοτροπία, παραγνωρίζοντας την έννοια της νησιωτικότητας, παραγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα ζητήματα που οι νησιώτες βιώνουν στην καθημερινή του ζωή. Αυτό που έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν η επιμονή του κυρίου Υπουργού στα λογιστικά στοιχεία, τα οποία δεν αμφισβητώ. Μία λογική καθαρά μνημονιακή, η οποία δεν μας εκπλήσει μετά τη μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ σε μνημονιακό κόμμα, αλλά και πάλι, ως προς το θέμα το λογιστικό, πρέπει να πω ότι η χώρα μας πρέπει να κάνει κάποιες επιλογές. Και είναι σημαντική εθνική και οικονομική επιλογή η νησιωτικότητα. Σας θυμίζω, κύριε Υπουργέ, ότι υπήρξαν κάποιες ακραίες φωνές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου πριν από χρόνια που αμφισβητούσαν γιατί κατοικούνται τα μικρά νησιά, γιατί οικονομικά δεν συμφέρει. Είναι επικίνδυνο λοιπόν, αντιλαμβάνομαι ότι κοστίζει 47 εκατομμύρια να συνδέσουμε αυτά τα νησιά και είναι ένα κόστος στη σημερινή πραγματικότητα, αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε αυτούς τους εθνικούς λόγους. Επίσης μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση αυτό που είπατε και σας προειδοποίησα στην ομιλία μου να αλλάξετε το αφήγημα, είστε πλέον κυβέρνηση. Και όχι απλώς να σχολιάζετε το παρελθόν. Και είπατε κάτι πρωτότυπο, ότι κυβερνάτε μόνο 8 μήνες. Μου θυμίζει η κυρία Πρόεδρε κάτι που είχε πει ο Χάρη Κλίν τη δεκαετία του 80. Με συγχωρείτε, λέει, αλλά πριν από εσάς, πάλι εσείς ήσασταν. Και 16 μήνες έχετε μια ευθύνη και για αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα. Λέτε ότι εμείς κάνουμε τον κόσμο να ανησυχήσει. Έχετε δίκιο. Εμείς είπαμε στον κόσμο ότι θα υπογραφεί νέο μνημόνιο. Θα καταργηθεί το μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά. Και έγινε. Και το ένα και το άλλο. Είπαμε ότι θα καταργηθεί η αναγκαστικότητα των συνεταιρισμών. Το συζητάγαμε εδώ πριν από μερικές εβδομάδες. Και ήδη καταργήθηκε τη ΣΑΜΟ. Εμείς είμαστε αυτοί που τρομάζαμε τον κόσμο. Είπαμε θα μπουν νέοι φόροι και μπαίνουν φόροι στα ξενοδοχεία. Που και αυτό επηρεάζει τα νησιά. Εμείς τρομάζαμε τον κόσμο. Είπατε, κύριε Υπουργέ, να μιλήσουμε για διαφορές. Να μιλήσουμε για διαφορές. Επί των δικών μας ημερών λειτουργούσαν οι 28 άγονες γραμμές και χρηματοδοτούνταν κανονικά. Αυτή είναι η συγκεκριμένη διαφορά. Γιατί στη δικιά σας ομιλία δεν είπατε τίποτα το οποίο να μας δώσει μια ασφάλεια ότι θα γίνει ο διαγωνισμός. Μιλήσατε για μείωση δαπανών. Εγώ αντιλέγω, κύριε Υπουργέ, ότι η σύμβαση που κάνετε είναι πολύ ακριβότερη από τη δικιά μας. Πληρώνει το Υπουργείο σήμερα πολύ περισσότερα ουσιαστικά. Γιατί έχει καταρρεύσει το κόστος των καυσίμων. Και όταν υπογράφτηκαν αυτές οι συμβάσεις πριν από πολλά χρόνια, ήταν σε ένα εντελώς διαφορετικό κόστος καυσίμων. Και σήμερα, με αυτά τα μειωμένα ποσά που λέτε, η κερδοφορία των δρομολογίων, χωρίς να έχετε επίσημα στοιχεία να μας τα δώσετε εσείς, είναι σίγουρα πιο ανεβασμένη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση επίσης είναι το σχόλιο που κάνατε για τα δρομολόγια που έχουν πολλές στάσεις. Πάρτε παράδειγμα το Ρόδος Σάμος Χίος Μυτιλίνη Λίμνος. Αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε, κύριε Υπουργέ, ο πολίτης της Χίου που πρέπει να πάει στη Μυτιλίνη, και γιατί πρέπει να πάει στη Μυτιλίνη, γιατί εκεί είναι η έδρα της περιφέρειας, η έδρα της ΔΟΗ, η έδρα του ΙΚΑ, όλες οι μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες στο Βόρειο Αιγαίο εδρεύουν στη Μυτιλίνη. Θα πετάξει λοιπόν με αυτό το αεροπλάνο Χίο Μυτιλίνη. Και μετά θα πρέπει από Μυτιλίνη να πάει πίσω Ρόδο, να περιμένει μια-δύο μέρες να ξαναρχίσει αυτό το δρομολόγιο για να πάει Ρόδο, Σάμο και πίσω στο σπίτι του. Πιο γρήγορα θα πάει κολυμπώντας, κύριε Υπουργέ. Και αυτή η έννοια των άγωνων γραμμών. Η έννοια των άγωνων γραμμών που σωστά είπατε ότι έχουν πληρότητα 50% είναι να εξυπηρετήσει αυτή την νησιωτικότητα. Κλείνοντας, πριν με προειδοποιήσετε κυρία Πρόεδρε για τον χρόνο, να επανέλθω σε ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές σε αυτή την αίθουσα, οι δυο μας σε πολλές επίκαιρες ερωτήσεις που μου κάνετε την τιμή να απαντήσετε για το αεροδρόμιο της Χίου. Παρότι ολοκληρώθηκε η απαλωτρίωση το Δεκέμβριο του 2014, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί ο διαγωνισμός για να δημιουργηθεί ο νέος διάδρομος προσγείωσης. Σχεδόν όλες οι πτήσεις τσάρτερ έχουν ακυρωθεί για αυτό το καλοκαίρι. Η Χίος φέτος δεν θα έχει τουρισμό από το εξωτερικό, μόνο από τις εσωτερικές γραμμές. Και γι' αυτό είναι κρίσιμες και για τη Χίο, όπως και για τα άλλα νησιά του Αιγαίου, να διατηρηθούν αυτές οι άγονες γραμμές. Διαβεβαιώστε μας, κύριε Υπουργέ, ότι ο διαγωνισμός θα γίνει. Ευχαριστώ.